φαινόμενα προσώπων τα οποία παριστάνουν είτε τους δικηγόρους είτε τους διαμεσολαβητές μεταξύ δικηγόρων και πολιτών έχουν παρατηρηθεί τελευταία στην Κόρινθο, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, εφιστώντας έτσι την προσοχή στους πολίτες. Πράγματι, οι πολίτες προσφέρουν στα δικαστήρια και τα δικαστήρια πολλές φορές δικαιώνουν τους πολίτες. Όμως, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο ότι δυστυχώς έχουν παρατηρηθεί τελευταία φαινόμενα προσώπων τα οποία παριστάνουν είτε τους δικηγόρους είτε τους διαμεσολαβητές μεταξύ δικηγόρων και πολιτών. Ο πολίτης της Κορίνθου μπορεί να απευθυνθεί στους δικηγόρους και πρέπει να απευθύνεται στους δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου και σε κανέναν άλλον. Είτε διαμέσου του προγράμματος το οποίο έχει και εφαρμόζει ο Δικηγορικός Συλλόγος Κορίνθου περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, όπως γνωρίζετε μπορεί να έχει δικηγόρο αμυστή μέχρι το στάδιο του εξωδίκου συμβασμού ή μη, είτε να απευθύνεται στον δικό του ατομικό δικηγόρο. Σε κανέναν άλλον απολύτως, ο οποίος ενδεχομένως να παριστάνει ότι έχει νομικές γνώσεις ή ότι μπορεί να μεσολαβήσει για να δοθούν λύσεις. Οι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου είναι όλοι άξιοι δικηγόροι. Μάλιστα, έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση με σεμινάρια που έχουν γίνει από τον Δικηγορικό Συλλόγο Κορίνθου για αυτόν τον σκοπό και οι πολίτες θα πρέπει να τους εμπιστεύονται και να μην καταφεύγουν σε πρόσωπα τα οποία ασκούν τέτοιες παράνομες δραστηριότητες. Απελπισία του και την προσπαθία του να δώσει λύση στο πρόβλημά του, δυστυχώς δεν προσέχει και πολλές φορές προστρέχει σε ανθρώπους που εμφανίζονται στην δικηγορία, γιατί και αυτοί καταλαβαίνετε ότι βρίσκουν κάποιους τρόπους να παραπλανούν τον κόσμο ότι δήθεν έχουν γνώσεις ή ότι δήθεν μπορούν να τους υποστηρίξουν. Ένα ανταμοιβής γίνεται αυτό, κύριε. Ασφαλώς ένα ανταμοιβής. Οι πληροφορίες μας είναι ότι γίνεται ένα ανταμοιβής. Και ο Σύλλογος ήδη ετοιμάζεται να λάβει μέτρα εναντίον των προσώπων αυτών. Έχουν ήδη γίνει καταγγελίες και θα αναγυρίσουμε τα δέοντα.